Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δεν τα έχει αγγίξει σχεδόν κανένας και εμάς μας δημιουργούν κάποιες απορίες. Όπως? Έχουμε καταγγελίες τις τελευταίες ειδικά μέρες από διάφορες περιοχές της Κύπρου ότι εφαρμόζεται το δίκτυο 5G, η τεχνολογία δηλαδή του 5G, για καλύτερη ταχύτητα στο διαδίκτυο. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε προμηνών σε δύο επιτροπές της Βουλής και ζητήθηκε από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να καθυστερήσει την εφαρμογή του, γιατί αυτή η τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής στην υγεία του ανθρώπου. Ποιος λοιπόν αποφάσισε, ειδικά αυτήν την ώρα που οι πολίτες είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, να αναπτυχθεί το εν λόγω δίκτυο? Ναι. Θέλω να διαχωρίσουμε όμως κάτι, κύριε Χρήστου, και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή ακούμε πολλές μέρες τώρα για τα 5G, έχετε δίκιο σε αυτό. Και όντως έχει γίνει μια συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε βάλει τους πολίτες να είναι στο σπίτι επειδή κάποιος μας πλήρωσε για να εφαρμοστεί το 5G. Αυτό είναι ένα που το διευκρινίζω ως δημοσιογράφος επειδή μας κατηγορούν. Και το δεύτερο είναι ότι άλλο είναι κάποιος, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά άλλο είναι κάποιος εκμεταλλεύεται τα δεδομένα και το κάνει. Και άλλο είναι ότι υπήρξε όλος αυτός ο σχεδιασμός παγκόσμια με μια γρίπη για να εφαρμοστεί αυτό. Κυρία Κατηγόστα, και η δική μου τοποθέτηση είναι ερώτημα προς την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, σας έχω πει εξ αρχής ότι έχουμε λάβει αυτές τις καταγγελίες. Μου προκαλεί όπως εντύπωση, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην Βουλή, η Βουλή, τα περισσότερα κόμματα και αρκετοί βουλευτές ανεξάρτητοι ήταν εναντίον της τοποθέτησης αυτής της τεχνολογίας. Και το ερώτημα είναι λοιπόν από ποιον έχουν πάρει άδεια. Διότι αν δεν το έχει εγκρίνει η Βουλή, απομένει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό λέει.